Έλα γρήγορα, έλα γρήγορα. Πάμε. Γεια σας, καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι πολύ καλά. Ελπίζω να περάσετε και καλά σήμερα σε αυτό το βίντεο. Είπα να κάνω ένα δικό μας back to school. Αν και μας δεν είναι back to school, είναι η αρχή του σχολείου. Πηγαίνουμε πρώτη φορά ανήπια αγωγείο, βασική εκπαίδευση. Αλλάζουμε και σχολείο. Θα αγοράσουμε καινούργια πραγματάκια. Τώρα είμαστε στο γραφείο, πάμε γραφείο, έχω ένα ραντεβού. Με πήρε όμως το ραντεβού μου ότι θα αργήσει λίγο, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Οπότε λέω να κάτσουμε λίγο στις κούνιες. Και μετά, σήμερα, λέω να πάμε να αγοράσουμε εδώ πέρα στο εμπορικό κέντρο που είμαστε και την τσαντούλα του Άγγελου. Γενικά πήγα σε διάφορα βιβλιοπωλεία, είδα και στα μαγαζιά. Αν προλάβουμε θα πάμε και για σένα, άμα θέλεις, εντάξει? Θέλω. Για τα κοριτσάκια έχει άπειρα σχέδια. Και στα ρούχα και παπούτσια. Για τα κοριτσάκια λες ρε παιδί μου και εκτονώνουν την δημιουργικότητά τους. Για τα αγοράκια είναι λίγο πιο μουντά, λίγο πιο αδιάφορα, λίγο πιο λίγα σχέδια. Και βρήκαμε μια ωραία τσαντούλα που άρεσε και στον Άγγελο. Θέλαμε κάτι με αυτοκινητάκι. Οπότε μετά το ραντεβού θα πάμε να διαλέξουμε να πάρουμε την τσάντα του Άγγελου. Έλα αγάπη μου. Τώρα αγάπη μου. Να καταλάβετε πόσο καλά δεν είμαι. Είμαι στο τρέξιμο. Τώρα δεν έχει τίποτα, είναι κλειστό μωράκι μου. Είμαι πολύ στο τρέξιμο. Ήρθα με τις παντόφλες που είμαστε στο σπίτι. Ευτυχώς στέκουν για παπουτσάκια. Και έβαλα και τα σκουπίδια στο αυτοκίνητο για να τα πετάξω και τα φέρω στο γραφείο. Τελειώσαμε. Πολύ γρήγορο ραντεβού. Τώρα. Ένα πολύ γρήγορο ραντεβού το οποίο έπρεπε να είχα καταφέρει να είχα ανοίξει την κάμερα. Ήταν ό,τι πιο αστείο υπήρχε. Τα μικρά συνέχεια να είναι μαμά. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι δικός μας, οπότε εντάξει. Δείχνει κατανόηση. Ο ίδιος να πρέπει να μου διαβάσει κάποια πράγματα, να έχει ξεχάσει τα γυαλιά του. Ήταν όλο το ραντεβού του παραλόγου, εντελώς. Τι θες? Μα, τέτοιο να πάρεις. Θα πάμε πάρουμε την τσάντα. Τσάντα δεν θες? Έχω να ζήσω δράμα, πόλεμο. Τώρα θα γίνει πόλεμος. Φύγαμε. Απ' την άλλη είναι η πόρτα, απ' την άλλη. Για πάμε, διαλέξαμε την τσάντα μας. Για πάμε να φύγουμε που πήραμε τσάντα, Άγγελε. Πάμε. Βλέπουν τα πάντα, θέλουν τα πάντα. Τέλεια. Όπου βρούμε σταματάμε. Όχι. Πρώτη αγορά για το σχολείο, επιτεύχθη. Ένας χαμός μες στο μαγαζί. Ήταν σαν ο παράδεισος για τα παιδιά. Ευτυχώς ο Άγγελος συγκεντρώθηκε τόσο όσο ώστε να διαλέξει την τσάντα που ήθελε. Αποφύγαμε ευτυχώς το Spider-Man. Για την Αριάννα βέβαια μάλλον θα καταλήξουμε σε Frozen και δεν το είχα πολύ σκοπό, αλλά μην τη στεναχωρέσουμε την Αριάννα. Πάμε πάρουμε και τη δική της που θα πάρουμε το Jumbo. Αποφάσισε ο Άγγελος να κλείσει την πόρτα από το αυτοκινήτου και έπεσε λίγο το χέρι της Αριάννας. Έκλαψε μέχρι που μπήκαμε μέσα. Της λέγα θες να πάμε στο γιατρό κάτι, να βάλουμε λίγο πάω. Όχι, τώρα θέλει Jumbo. Λοιπόν, πήρα καροτσάκια, ελπίζω να τα βάλω και τα δύο μέσα για να μην τα κυνηγάω στο Jumbo. Το κάνω στο σούπερ μάρκετ για να μην τα κυνηγά, τα βάζω στο καροτσάκι. Έλα σε βάλω μέσα. Όχι no. Ο Άγγελος με έπιασε. Κατάλαβε τι θέλω να κάνω. Παιδιά, έφερε αυτά τα ψαλίδια που είναι πάρα πολύ ωραία για τη ρεπτική. Κόβουνε πάρα πολύ καλά. Και έφερε και αυτές εδώ τις θήκες. Την προηγούμενη φορά ήρθα να πάρω αυτή και δεν τη βρήκα, δεν υπήρχε ούτε μία. Και πήρα, παιδιά, αυτήν εδώ. Ίσως ήθελα και την πιο μεγάλη, αλλά και αυτή κάνω τώρα τη δουλειά μου. Δεν ξεκολλάνε τα παιχνίδια. Μωράκια. Αριάννα, έλα και σε από εδώ. Φύγαμε, φύγαμε. Τη βρήκαμε, εντάξει. Αβάνε. Όχι. Αριάννα, και αυτή είναι πολύ ωραία. Της αρέσει αυτή η καλλιτά που είναι ροζ. Ναι, θέλω και γατούλα. Γατούλα ή το ελεφαντάκι από κάτω. Hello. Δεν θέλω να είμαι γκρινιάρα, αλλά ήταν επίπονο. Δεν τα παίρνω εύκολα Τζάμπο ξανά μαζί μου. Παίζει να ήμασταν περίπου 20-25 λεπτά, να διαπραγματευόμαστε στα παιχνίδια για να μην τα πάρουμε όλα και να τους εξηγώ για ποιο λόγο ήρθαμε. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τι πήρα. Σκεφτόμουν να σας τα δείξω όλα μαζί γιατί θα κάνουμε αρκετά ψώνια. Πιστεύω ότι τώρα από Δευτέρα που ξεκινά και το σχολείο θα μας δώσουν και κάποια λίστα με πραγματάκια που θα χρειαστούμε. Με τα μικρά τώρα καταλαβαίνετε δεν μπορώ να τα μαζέψω μια μέρα. Να τα μαζέψω όλα μαζί, να τα δείξω όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε καταρχήν τις τσάντες μας. Αυτή είναι του Άγγελου. Είναι αυτή εδώ. Κάτσε, Αγγελάκο, κάτσε. Μαμά, εγώ λοιπόν, το έβαλα του Γράφει TSA. Είναι η μάρκα. Είναι αυτή εδώ και έκανε 24,90, 25 ευρώ. Λοιπόν, έχει ένα τσεπάκι μπροστά, εδώ, και μια θήκη μεγάλη πίσω. Θα χωράνε όλα τα πραγματάκια του παιδιού, είναι οι τσάντες στην υπηαγωγή, οπότε αυτή κάτι... Τώρα, αυτοί κάτι ξέρουν καλύτερα, από τις έχουν φτιάξει όλες το ίδιο σχήμα. Αν παρατηρείτε εδώ πέρα, είναι κάπως σαν αλουμινόχαρτο, ξέρετε, που γυαλίζει. Δεν είναι αλουμινόχαρτο φυσικά, είναι... Τι τα βάλουμε, τέλεια είσαι. Μπράβο. Τώρα θα το κάνεις. Τι τα βάλουμε. Άουτ. Διαλέξαμε να πάρουμε και στα δύο παιδιά τσαντάκι με χερούλι, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να κρατάνε τις τσάντες τους. Και για την Αριάννα, πάλι τσαντάκι τρόλεϊ frozen. Μολύτσα τσάντα. Τέλειο, Άγγελε. Αυτό είναι δικό μου. Λοιπόν, πάλι με θήκη μπροστά. Θήκη μεγάλη πίσω. Της Αριάννας παίζει να είναι και λίγο πιο μεγάλη. Μ' αρέσει αυτή εδώ πέρα η λεπτομέρεια που έχει σαν γουνάκι. Μολύτσα πάλι. Τώρα, μωράκι μου. Και εδώ πέρα έχει θικάκια που μπορείς να βάλεις το νεράκι τους, το παγουράκι τους, κάτι τέτοιο. Πάλι τσαντάκι τρόλεϊ. Είχαμε στη Σαντορίνη ένα τσαντάκι τρόλεϊ. Είναι πιο παλιό, μας το είχε δώσει η κουμπάρα μου. Ήθελα όμως να σου πάρω κάτι καινούριο τώρα για το σχολείο να το χαρούν έτσι, πρέπει παιδί μου που πάμε, είναι νηπιαγωγείο. Απλά παρατηρήσαμε ότι έτσι όπως είναι τρόλεϊ, το κουβαλάγανε πολύ άνετα. Δηλαδή πήγαινε το καθένα με το τσαντάκι του. Και πιστεύω ότι το χρησιμοποιούμε και στη γιαγιά όταν πηγαίνουμε. Το Αγγελάκο έχει εδώ. Και τη Αριάννα έχει και χερουλάκι εδώ, οπότε μπορούμε και εμείς να τα κρατάμε. Τώρα με όλο αυτό το μεταλλικό στην πλάτη δεν νομίζω να βγαίνει, οπότε στην πλάτη δεν θα το φορέσουν τα παιδιά, όπως δεν φοράγανε και την τσάντα του νηπιαγωγείου. Ορίστε. Οπότε, οι τσαντούλες τους για το νηπιαγωγείο είναι αυτές. Πάμε να δείξω τι άλλο πήραμε για να τα ανοίξουμε, θα με φάνε. Πήραμε πλαστελίνη, δύο συσκευασίες, μία για τον Άγγελο και μία για την Αριάννα. Κάτσε να τις ανοίξουμε γιατί θα με φάνε ζωντανή. Και είχαν και αυτά εδώ πέρα μέσα για να φτιάχνουμε ωραία σχηματάκια. Αριάννα, στο τραπέζι της κουζίνας θα τα παίξουμε αυτά. Εγώ να τα παίξω εδώ. Η Αριάννα πήρα αυτοκολλητάκια, πριγκίπισσες. Πήρα αυτή εδώ πέρα τη συσκευασία. Απασχολούνται πολύ με το αυτοκόλλητο, οπότε τους παίρνω και έχουν έτσι και παίζουν. Τα κολλάνε πάνω στο λάπτοπ μου. Τώρα που το βλέπω. Λοιπόν, εδώ πέρα πήρα μερικά καλαμάκια. Επειδή τα χάρτινα καλαμάκια τα θεωρώ εντελώς άβολα, μέχρι που σε ζεστό γάλα είχε ανοίξει ολόκληρο ένα χάρτινο καλαμάκι, παίρνω κατά καιρούς αυτά εδώ τα πλαστικά. Επειδή για τα παιδιά είναι λίγο μακριά, δηλαδή όλα όσα έχουν είναι πιο ψηλά από αυτά και είναι και εντελώς ίσια, κάπου δεν βολεύονται. Τα παιδιά είναι μικρά, δεν βολεύονται στο τραπέζι να κάτσουν. Οπότε για τα παιδιά πήρα και τα πιο μικρά, βλέπετε εδώ. Αυτά έχουν κάποια μικρή καμπύλη. Το καλαμάκι το κλασικό, το πλαστικό που χρησιμοποιούσαμε τόσα χρόνια. Είχε και που γύριζε προς τα κάτω, μπορούσε να το βολέψεις. Αυτά είναι εντελώς άκαμπτα. Και μου αρέσει που έχουν και το βουρτσάκι. Αυτά έχουν και βουρτσάκι μέσα για να τα καθαρίζεις. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα κουταλοπύρουνα. Πιστεύω ότι είναι τύπου είδη εξοχής, αλλά τα είχαν στα είδη φαγητού για τον υπηαγωγείο. Και τα πήρα γιατί σίγουρα θα χρειαστεί για τον υπηαγωγείο, έτσι να έχουμε κουταλοπύρουνα. Κάτι άσχετο εντελώς. Πήρα αυτό εδώ που είναι για μασάζ, υποτίθεται έτσι για το κεφάλι. Ξέρετε ότι κάνω, όσοι είχατε δει σε προηγούμενο βίντεο, είχα πάρει μια θεραπεία για τα μαλλιά που χρειάζεται να κάνεις και μασαζάκι και γενικά γιατί ενεργοποιεί την κυκλοφορία. Πήρα και είναι και ωραίο αυτό που ξύνεις έτσι το κεφάλι σου, έχει πλάκα. Οπότε πήρα ένα τέτοιο. Η Αριάννα άρπαξε και ένα. Μια συσκευασία μαντιλάκια. Λοιπόν, αυτά ήταν από το Jumbo. Δεν πήραμε πολλά πράγματα. Είχα πάει πολύ συγκεκριμένα για τις τσάντες των παιδιών. Αυτός ήταν ο σκοπός σήμερα. Ο Άγγελος πήρε και ένα αυτοκινητάκι. Έκλαιγε, παιδιά, περίπου 20 με 30 λεπτά. Τον έπαιρνα, φεύγαμε. Δεν θέλω να του παίρνω πολλά παιχνίδια γιατί έχει. Και όπως τώρα πήραμε αυτό και βγαίνοντας έκλαιγε ότι ήθελε ένα άλλο που του έλεγα να πάρει και δεν το ήθελε. Του πήρα κάτι πάρα πολύ μικρό και οικονομικό, ίσα ίσα, για να μην τον στεναχωρήσω και να μην τον αφήσω πικραμένο. Αλλά και πάλι τα άφησε. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Προτιμώ να μην πηγαίνω με τα παιδιά μόνη μου ή όταν δεν είναι ο Βασίλης Τζάμπο, γιατί δεν μαζεύονται. Αλλά ήθελα να συμμετέχουν στη διαδικασία του, να διαλέξουν τις τσάντες τους, να έχουν και αυτή την εμπειρία ότι πήγαμε να αγοράσουμε την τσαντούλα μας. Ήταν δραματική εμπειρία όμως, γιατί μόνο για την τσαντούλα δεν ενδιαφέρονταν τελικά. Κρατήθηκα να μην πάρω τα περάκια και τέτοια, γιατί μου είπαν ότι έχουν και φούρνο μικροκυμάτων, έχουν και φουρνάκι κανονικό, κάτι τέτοιο για να του ζεσταίνουν το φαγητό. Να δω τι σκεύος θα μας ζητήσουν. Θα σας κρατήσω να το δούμε και αυτό. Και κάποια ψώνια που κάναμε από όρκεστρα. Έχω κάνει και κάποια ψώνια από το όρκεστρα. Απλά επειδή δοκίμασα την Αριάννα και θέλω να τα αλλάξω, θα σας τα δείξω όλα μαζί. Επόμενη μέρα Παρασκευή, επόμενη στάση της προετοιμασίας μας, κούρεμα τον Άγγελο, γιατί έχει γίνει σαν θαμνάκι. Εν τω μεταξύ βλέπει η Αριάννα μια φωτογραφία του Βασίλη στο Κομοδίνο και λέει «Α, μπαμπάς». Της λέω «Όμορφος, ο μπαμπάς αρέσει, είναι όμορφος, ο κακομύρης». Της λέω «Γιατί το λέω κακομύρη, είναι μόνος του». Πού το σκέφτονται, δεν ήξερε καν ότι ξέρει τη λέξη κακομύρης. Λοιπόν, αυτό είναι το πριν, μια εδώ, τέλειος. Πάει το μπαλόνι. Κλείνει και τα μάτια. Γεια σας εδώ. Ω, ένας κούκλος. Έτοιμος για το σχολείο. Λοιπόν, αρακάς πεντανόστιος με πατατούλες. Εγώ έχω βάλει, για μένα δεν έβαλα στα παιδιά, και αγκινάρα. Και ένας φρεσκοκουρεμένος Άγγελος τέλειος. Αριάννα, όχι το μάτι. Όχι, τι πάρεσαι. Πάμε σχολείο, Άγγελε, ξύπνα. Τι σου είπα, πας μετά λόγω σχολείο. Όχι, πάει η πέρατα. Μεγάλος. Μετά να το φωλείο. Και το καλαμάκι κομμένο, ρε γαμώτα. Έλα. Τάση το λάλαλα και να κάτσουμε πάνω του και να πατατάμε. Να περπατάμε, τα έλεγα. Παιδιά, έφτασε η μεγάλη μέρα. Ξεκινάμε σχολείο. Δεν το πίστευα πόση χαρά θα μου έδινε αυτή η μέρα. Τι διαφορά είχε το να είσαι μαμά από το να είσαι το παιδί. Είμαι στη μαμά μου, ήρθαμε εδώ πέρα από το Σάββατο. Ήταν να φύγω χτες το βράδυ, μου λέει άντε μείνε, λέει, γιατί η αγιασμός την γίνεται 10:30, οπότε προλαβαίνουμε. Η ώρα είναι 9 παρά 4, περίπου 9 και 4 με 9:30 ήταν σπίτι. Γιατί βασικά φοράμε ό,τι ρούχα φοράγαμε το Σάββατο στη βόλτα. Μια χαρά είναι. Και εγώ φουστανάκι. Γιατί δεν είχα υπολογίσει, αλλά σκεφτόμουν να πάμε πρώτη μέρα, αλλά δεν πειράζει. Θα γυρίσουμε σπίτι όμως, γιατί έχουμε και την Άριελ. Χάτσα! Άριελ! Το καινούργιο σχολείο Θα πρέπει να το βρω με GPS, ούτε που ξέρω που βρίσκεται, είναι και μακριά και μέσα σε κάτι στενά. Πάμε σχολείο, ναι. Πότε μετά? Δεν πάσω. Ναι. Τι να δούμε? Τηλεόραση δεν έχει τώρα, τώρα είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ Τσα, έτοιμη. Πάρκαρα σε ένα στενάκι γιατί φοβήθηκα ότι δεν θα βρω από κοντά να παρκάρω. Τώρα που βλέπω κάτι έχει, γιατί ήρθα και νωρίτερα. Παιδιά, αγωνία, λες και ξεκινάω εγώ πρώτη μέρα σχολείο. Τσα! Χαρά στο κουράγιο στις δασκάλες, κάναν την πρώτη ενημέρωση. Γονείς, παιδιά, όλοι στην τάξη. Τώρα μωρό μου. Πολλά παιδάκια, μία δασκάλα. Ελπίζω οι άνθρωποι να τα καταφέρουν, γιατί χαρά στο κουράγιο τους είναι ένα επάγγελμα που εγώ δεν θα μπορούσα εύκολα να το κάνω. Να βάλω σε σειρά και τάξη τόσα μικρά παιδάκια, γιατί είναι και πολύ μικρά, έχει και θέμα με τη συνεννόηση. Δηλαδή, άντε να, όχι να καταλαβαίνουν τα πάντα, αλλά θα κάνουν το δικό τους. Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά να έχουμε και επίσημα να μην έχουμε ούτε τα περσινά, ούτε τα προπέρσινα. Και τα μέτρα να είναι εκεί πέρα που πρέπει και όπως πρέπει. Να μην υπάρχουν υπερβολές, ειδικά σε τόσο μικρά παιδάκια. Επίσης, μακάρι, το έχω μέσα από την καρδιά μου, παιδιά, και οι όσους να μας πάει καλά η χρονιά, γιατί εμείς είμαστε ακόμα σε μια ηλικία που κολλάμε πολύ, και από τον κορονοϊό να μην έχουμε άλλα προβλήματα, να μην έχουμε άλλα μέτρα και να είναι μια ήπια χρονιά. Δεν θέλω τίποτα άλλο, να τσουλήσει καλά. Λοιπόν, τώρα λέω να τα πάω ένα σκλαβενίτη. Θέλουν κάποια πραγματάκια για το σχολείο, θα σας τα δείξω μετά για να τελειώσουμε και το hall του σχολείου. Το back to school hall μας. Δεν ξέρω για σας, εγώ τρελαίνομαι με τα σχολικά. Τι κρίμα που δεν είχαμε τόσο μεγάλη ποικιλία όταν ήμασταν μικρά. Εγώ θα ήμουν. Χαμός σχολικά, οι γονείς με λίστες. Βρήκα παιδιά, δεν είχα έρθει Σκλαβενίτη, για να πω την αλήθεια, δεν μπορούσα με τα παιδιά. Και είχε τσαντάκια τρόλεϊ, ενώ και τα δύο τα πήρα γύρω στα 25 ευρώ. Εδώ τα έχει μισή τιμή, 12,5. Οπότε, αν δεν έχετε πάρει τσαντάκια των υπηαγωγείων, Σκλαβενίτης είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Δεν παγιέσαι, εμείς τώρα τα πήραμε. Τέλος. Λοιπόν, είμαι εδώ με μαμάδες. Μας ζητήσαν από το σχολείο ανοξίδωτο σκεύος που πρωτοβάζουν στο φούρνο. Μου λένε οι μαμάδες ότι κάνουν και αυτά. Που έχει πλαστικό καπάκι. Δεν έχει κάτι άλλο που να μην έχει πλαστικό καπάκι όμως. Λέω τους βάζω χαμηλή θερμοκρασία και δεν έχουν πρόβλημα. Εγώ θεωρούσα ότι θα το ανοίγουν το σκεύος, θα βάζουν μόνο το σκεύος και όχι το καπάκι στο φούρνο. Αυτό είναι λίγο μεγάλο, αλλά το βρίσκω το πιο normal. Στο σχολείο μας τα έχει φούρνα και θα τα ζεσταίνουν. Λοιπόν, έβαλα στα παιδιά να φάνε. Φυσικά δεν είχα φαγητό πάλι. Έτσι κι αλλιώς η ώρα πήγε μέχρι με το σχολείο, με το τέτοιο, με το σούπερ μάρκετ. Τα πήγε 1,5. Οπότε τι έκανα. Πήρα ωραιότατα δύο μερίδες. Για τα παιδιά πήρα μπιφτεκάκια με πατάτες. Και για μένα πήρα αυτή την πολύ ωραία μερίδα. Δεν την τρώνε τα παιδιά, αλλά είναι εξαιρετικό. Είναι βραστά λαχανικά με φιλέτο μπακαλιάρου. Αυτό εδώ που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ με λεμονάκι. Και επειδή δεν βλέπω να πηγαίνω όρκεστρα σύντομα, θα σας δείξω τι πήρα για την Αριάννα. Από κάποια από αυτά θα τα αλλάξω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό που θα κρατήσω σίγουρα είναι αυτή εδώ η φορμίτσα. Κοιτάξτε εδώ τι όμορφο που είναι. Είναι για 3 χρονών λάθος. Αλλά επειδή η Αριάννα 94 εκατοστά και αυτό γράφει 98, τις έκανε. Γενικά ήμασταν λίγο κάπου στη μέση με την Αριάννα. Στο 4 της είναι πολύ μεγαλύτερο υποτίθεται, αλλά κάποια της κάνανε που τα στενή γραμμή. Κάποια στο 3 που ήταν λίγο πιο φαρδιά γραμμή τις κάνανε πάλι, δηλαδή είναι κάποιο ενδιάμεσο νημεράκι. Δηλαδή αυτό το παντελονάκι τώρα της έκανε μια χαρά. Αλλά αυτά τα δύο παντελονάκια, αυτό που με της ήταν λίγο ψηλοφαρδουλό, αλλά στο μήκος της ήταν ακριβώς. Οπότε είπα να μην πάρω στο παιδί κάτι αρχή της χρονιάς που να είναι ακριβώς, ας το πάρω και εσύ είναι λίγο μεγαλύτερο, απλά θα διαλέξω έτσι και αυτό. Αυτά τα δύο είναι που θα αλλάξω, τα παντελονάκια, γιατί στο μήκος της ήταν τσίμα τσίμα. Απλά θα προσπαθήσω να βρω κάτι πάλι να είναι έτσι σαν αυτή εδώ πέρα τη γραμμή που είναι στενή. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Εμείς στην περιοχή εδώ πέρα έχουμε το Orchestra, το Outlet, που με την κάρτα έχει έκπτωση 70%. Οπότε τα ρούχα πραγματικά βγαίνουν πάρα πολύ οικονομικά. Αυτή εδώ η footer μπλουζίτσα είναι για 4 χρονών. Τώρα αγάπη μου, έχει και κουκουλίτσα ωραία, είναι και αυτό το ωραίο το ζεστό το footer μέσα, που για το χειμώνα είναι πάρα πολύ ωραίο, και της πήρα και ένα πάρα πολύ ωραίο πουλοβεράκι, που κάπου το έχω πάρει ξανά δώρο, δεν είμαι σίγουρη. Να το έχει Ριάννα, δεν νομίζω. Αυτό εδώ. Οπότε αυτά πήρα από Orchestra και μου μένει να αλλάξω τα δύο παντελονάκια. Και πάμε να σας δείξω τώρα τι πήραμε για το σχολείο και να σας κάνω και ένα supermarket haul αφού τα πήρα. Μας ζητήσαν το σχολείο σεντονάκι και μας ζητήσαν μεγάλες σακούλες supermarket, τύπου τέτοιες. Γιατί λέει τα παιδιά θα αρχίσουν να αυτοξυπηρετούνται, θα μαζεύουν τα σεντονάκια μόνα τους και δεν θα τα διπλώνουν πολύ σωστά, οπότε δεν θα χωράγανε λέει σε μικρές. Αφού μας ζητήσανε πολλαπλών χρήσεων, είπα να μην πάρω τις τεράστιες, πήρα αυτές εδώ από το Σκλαβενίτη. Είναι πάλι μεγάλη, αλλά είναι λίγο πιο μαζεμένη για να τη χειρίζονται πιο εύκολα τα παιδιά. Ήρθαμε σε μεγάλο δίλημμα μαζί με άλλες μαμάδες εκεί πέρα. Για το τι σκεύη θα βάλουμε στο σχολείο. Μου είπανε ότι τα ανοξίδωτα που βρίσκανε εκείνες και παίρνανε τόσα χρόνια ήταν τύπο τέτοια. Τους πήρα δύο τέτοια. Σκεύος 14 εκατοστά λέει, μάλλον το διάμετρος. Είναι αυτό εδώ. Πήρα από ένα στο καθένα. Έτσι, γιατί υποτίθεται ότι μπορεί να το πιάνουν και όλα κάπως. Και κλείνει με αυτόν εδώ τον τρόπο αεροστεγός. Και τους πήρα και δύο μικρά ταπεράκια. Πιστεύω θα βολέψουν βέβαια. Γιατί δεν τους βάζουμε κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό για δεκατιανό. Ανοίγουν έτσι. Τα δοκίμασα λιγάκι να δω ότι κλείνουν γερά και καλά. Τους έχω βάλει τώρα πριν κοιμηθούμε να φάνε λίγο και να δουν λίγο στα χτωπούτα. Μου πρότεινε μια κοπέλα στη Σαντορίνη. Μου λέει: δοκίμασε, μου λέει, το Disney Plus. Έχει πάρα πολύ ωραία προγράμματα, έχει πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Γιατί να πω την αλήθεια, εγώ το Netflix το βαρέθηκα. Άρη τώρα. Το Netflix το βαρέθηκα και δεν είχε και τα παιδικά του, λίγο τα εξαντλήσαμε. Πάμε να σας δείξω τώρα τι πήραμε και από το σούπερ μάρκετ. Για να φάω κι εγώ λίγο σιγά-σιγά να ξεκουραστούμε. Εδώ πέρα πήρα μερικά νεκταρίνια. Έγινε χαμός για τα σταφυλάκια. Πήρα δύο συσκευασίες. Παίρνω έτσι τις ρόγες, τις κομμένες από ρόγια, γιατί είναι πιο οικονομικές. Εγώ τις πληρώνω παραπάνω. Πραγματικά, γιατί εγώ τα καθαρίζω. Δύο γαλλικές σαλάτες λέγονται. Σαλάτα πράσινη, κατσαρές. Δύο σαλάτες κατσαρές. Ένα μικρό καρπούζι, να μην το σηκώσω τώρα. Εδώ πέρα πήρα τρία μπουτάκια κοτόπουλο, επειδή έχει πάει ήδη μεσημέρι και δεν θα προλάβω να ξαπαγώσω κρέας από την κατάψυξη. Αύριο σκέφτομαι πρώτη μέρα να τους κάνω κάτι εύκολο. Εύκολο για τα παιδιά, να το φάνε δηλαδή ευχάριστα. Θα τους φτιάξω κοτόπουλο με πατάτα στο φούρνο που ξέρω το τρώνε σίγουρα. Να μην τους είναι πολύ δύσκολη πρώτη μέρα στο σχολείο. Να δούμε πώς θα πάει. Πήρα και μπόλικα αυγουλάκια, γιατί το πρωί φύγαμε με τη μαμά μου και ξεχάσαμε να πάρουμε τα αυγουλάκια που μας έδινε. Μήπως. Και τα άλλο στα φίλη. Μήπως τους βάλω αυγουλάκια αύριο για δεκατιανό, κάτι έτσι που πάλι το έχουν εύκολο τα παιδιά να το τρώνε. Πήρα sweet and balance, μείγμα για παγωτό με στέβια. Θα σας πω τώρα και για τη στέβια. Εδώ πέρα έχω πορτοκάλια. Τα παιδιά τρελαίνονται για την πορτοκαλάδα και σκέφτομαι αν καταφέρω το κρατήσω. Κάθε απόγευμα τρώμε φρούτα και κυρίως να πιάνουμε πορτοκαλάδες. Τώρα, Άριελ. Να πίνουμε κυρίως πορτοκαλάδες για τον νοσοποιητικό, ένα γάλα, τώρα, διακοπή. Λοιπόν, και πήρα, αυτό το πήρα προχθές από τη μαμά μου, αλλά να σας το δείξω. Είναι μισό κιλό καντερέλ στέβια, σκέφτομαι, πήρα περίπου στα 6,5 ευρώ έκανε όλη αυτή η συσκευασία, νομίζω είναι καλή τιμή για στέβια. Λοιπόν, σκέφτομαι λίγο να φτιάξω τη διατροφή μου, να κόψω τα πολλά γλυκά και σκέφτομαι να είδα κάποιες συνταγές με στέβια. Γιατί μου αρέσουν τα γλυκά, αλλά δεν θέλω να τρώω τόσο πολύ. Είχα πάρει και κάκια, είχα πάρει σοκολατίτσες και όλα αυτά. Σκέφτομαι λίγο κάπως να τα μειώσω. Γιατί άρχισα να αισθάνομαι ατονία. Γενικά αισθάνομαι ατονία. Και κάθισα να δω στο ίντερνετ τι μπορεί να είναι αυτό. Με ξέρετε τώρα ότι εγώ παθαίνω διάφορα. Κάθισα να δω τι είναι αυτό. Μου βγάλε κάποιες ασθένειες. αλλά το κυριότερο είναι ότι τα πρώτα που έλεγε ότι είναι η κακή διατροφή, ο κακός ύπνος και η έλλειψη γυμναστικής. Πού να ξεκινήσω, πραγματικά πού να ξεκινήσω. Ο Βασίλης μου λέει Πανάθεμά, σε λέει όλα τα κάνεις λάθος. Δεν το ξέχασα να σας δείξω και αυτά. Πήρα και δύο συσκευασίες, αυτά τα μπολέρο, όπως το λένε, τα Ice Tea, που τα ρεώνει σε 1,5 λίτρο κρύο νερό και είναι πολύ ωραία γεύση, πολύ μεστή. Τελικά έχουν δίκιο κάποιοι που λένε ότι ο Σεπτέμβρης είναι η δεύτερη πρωτοχρονιά. Βάζουμε όλοι στόχους και επειδή τώρα τα παιδιά μπαίνουν και στην εκπαίδευση κανονικά, είναι μια αρχή και για μένα. Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά σε όλους, καλή σεζόν, καλό χειμώνα που έρχεται, όχι ακόμα, όσοι δεν έχετε παιδάκια. Βάζουμε στόχους αυτή την περίοδο και ελπίζω να τους πετύχουμε όλοι μας, και εγώ και εσείς. Θα το πούμε πάρα πολύ σύντομα, φιλάκια πολλά. Πριν φύγετε, θυμηθείτε, κάντε και μια εγγραφή. Φτάσαμε στους 18.000, το ξέχασα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρετε τι χαρά μου δίνετε, γιατί βλέπω ότι αυτό που κάνουμε έχει μια ανταπόκριση. Θα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά.